Και σε λίγο θα δούμε στην είδηση βόμβα, όπου ο καρτερός Κατσούλης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την φωλιά των Κούκου. Όχι αργότερα, από τώρα. Από τώρα, τελευταία μέρα ήταν σήμερα. Ο λόγος, το λέει. Λόγος, ναι. Να ακούσουμε για ποιο λόγο αποχωρεί από, από την εκπομπή που έχει μαζί με τη σύζυγό του. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Για να ακούσουμε. Ήθελα να ετοιμάσω κάτι, 2-3 μέρες το σκεφτόμουν, αλλά δεν γινότανε, δεν μπορούσα. Παρόλο που υποτίθεται ότι εμείς οι ηθοποιοί πρέπει να οφείλουμε λόγω της δουλειάς μας να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα που νιώθουμε, που αυτό από μόνο του είναι λίγο δύσκολο και συναισθήματα και διαχείριση, καταλαβαίνετε. Θα το πω πολύ απλά. Σήμερα, για μένα, είναι η τελευταία μέρα στην φωλιά των Κούκου. Φεύγω από την εκπομπή, φεύγω το πρωινό. Από την καθημερινή παρουσίαση του πρωινού. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος που έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολλά γιατί είναι κάπου 7. Είναι κάπου 7. Κλείνει με τον νεαρότερο τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη, με πολύ συγκίνηση, με πολύ τρυφερότητα. Γιατί ήταν μια δική μου επιθυμία, πολύ μεγάλη, που σεβάστηκε το Star, το κανάλι αυτό το υπέροχο, για ακόμα μία φορά. Και γιατί, να απαντήσω σε δύο υποθετικές ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Πρώτον, γιατί μας το λες έτσι ξαφνικά, ρε εσύ φίλε. Απάντηση. Διότι ήταν επιθυμία και του καναλιού και δική μου, να υποθεί πρώτα από μένα ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Και για να μην υπάρξουν κάποιες ερμηνείες ή παρερμηνείες αυτού του πράγματος. Το δεύτερο, γιατί τώρα, που είναι πιθανότατα η δεύτερη ερώτηση, γιατί τώρα και δεν περίμενες βρε αδερφέ, θα πει κάποιος, να τελειώσει η σεζόν. Και σε αυτό υπάρχει απάντηση και είναι και ο κύριος λόγος. Διότι υπάρχει μία ταινία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Σμήνη μου αγαπημένη, υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός ρόλος εκεί, και υπάρχουν ανάγκες γυρισμάτων που θα ήταν σχεδόν αδύνατον να πραγματοποιήσω εάν πραγματικά πολύ γενναιόδωρα για ακόμα μια φορά το Star δεν μου επέτρεπε να αποχωρήσω. Τώρα, όσο και προετοιμασμένος να είσαι, βασικά δεν είσαι. Γιατί δεν γίνεται να... Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί ήρθαμε και σας το είπαμε αυτό το πράγμα. Προφανώς. Λαμβάνεστε γι' αυτό λέω, όσο προετοιμασμένος και να είσαι. Ας πούμε, πραγματικά έχουν γίνει τόσο πολλά όλα αυτά τα 7 χρόνια. Και δεν ξέρω, υπάρχει από μέρους μου μια τρομερή αμηχανία και ένας φόβος για το άγνωστο. Μισό λεπτό. Ναι, απλά δεν υπάρχει λόγος για... Ναι, εσύ τι το ελέγχω κιόλας, μισό λεπτό. Okay. Γνωρίζοντας ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για καλό και μόνο για καλό. Μόνο. Θέλω όλο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας με αισιοδοξία και χαρά για τον κρατερό, για όλο αυτό το οποίο... Δεν βοηθάς πολύ όμως έτσι. Ξέρω. Έλα, στείλ' ήταν για να ελαφρύνουμε λίγο. Δημιουργήσαμε τόσο πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά. Και εύχομαι όλα να συνεχίσουν να πηγαίνουν όσο καλύτερα γίνεται. Και με αυτή την ανάγκη, η ελπίδα και η αισιοδοξία έτσι να... Έτσι είναι. Να κλείσει όλο αυτό. Μάλιστα, να πούμε εδώ ότι υπάρχει παρασκήνιο. Θυμόμαστε το τι είχε συμβεί πριν λίγο καιρό και την αποκάλυψη που σας κάναμε. Μετά το θέμα που είχε προκύψει με τα δύο αδέρφια, τα δίδυμα από το Big Brother και τα όσα είχαν ακουστεί μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα του Star. Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Όλο αυτό το οποίο είχε προκληθεί, είχε υπαρθεί μία απόφαση, την οποία είχαμε αποκαλύψει,
ότι Καραβάτου και Κατσούλης δεν θα συνεχίσουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν την εκπομπή. Εδώ βλέπουμε σήμερα, προτού φτάσουμε στη λήξη της τηλεοπτικής σεζόν, 5 Μαΐου, να γίνεται η ανακοίνωση της αποχώρησης του καρτερού Κατσούλη. Ναι, από εδώ και πέρα θα γράφω τις ημερομηνίες που τα λες, γιατί δεν πάει άλλο. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, προτού λήξει καν η τηλεοπτική σεζόν, να αποχωρεί ή τον αποχώρησαν ή τώρα αυτά είναι θέματα δικά τους, εμείς μένουμε σε αυτά τα οποία είπε ο ίδιος. Mm-hmm. Πάντως και από τις δύο πλευρές άφησε να νοηθεί ο Κατσούλης, και από τις δύο πλευρές υπήρξε η επιλογή αυτή να μην συνεχίσει. Και όχι μετά το τέλος σεζόν, αλλά τώρα. Θα μου πεις, μα αφού πήγε να παίξει σε μία ταινία, σίριελ, τι είναι ταινία. Είναι ταινία, η Σμύρνη μου αγαπημένη, αφού, ήταν θεατρικό. Αφού θα μπορούσε και είχε κλείσει εκεί η συμφωνία, ήταν όλα σύμφωνα και με το πρόγραμμά του, το επαγγελματικό, το προηγούμενο. Άρα εδώ φαίνεται ότι οι σχέσεις του είναι διαταραγμένες με το τηλεοπτικό κανάλι από την προηγούμενη φορά που είχε γίνει το γεγονός, ξαναλέμε, με τους δίδυμους του Big Brother, που υπήρχε μία γενική κατακραυγή για τον τρόπο χειρισμού τόσο από την Κατερίνα Καραβά, τόσο και το σύζυγό της Καρτέρο Κατσούλη. Βλέπουμε ότι ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το οριστικό τέλος της συγκεκριμένης εκπομπής από τον τηλεοπτικό αέρα του τηλεοπτικού σταθμού Star. Το 50% της εκπομπής που είχε την ευθύνη της παρουσίασης, το 50%, η μισή εκπομπή στην παρουσίαση ήταν ο Κατσούλης και στην άλλη Καραβάτου. Το μισό έφυγε. Με ποιον τρόπο και πώς και τι, μόνο οι ίδιοι ξέρουνε. Και δεν θα μπούμε σε αυτές τις επαγγελματικές κουβέντες και συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Μιλάμε για ένα διαζύγιο τηλεοπτικό του Star με τον Καρτερό Κατσούλη, που οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν ήταν και εντελώς βελουδινό. Έπρεπε να τελειώσει. Και έκανε πίσω τώρα, μπας και διασωθεί η γυναίκα του χρόνου. Έκανε πίσω με όλα αυτά που λένε, φεύγω τώρα, δεν με θέλετε, το ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει. Μπας και φανεί μια δυναμική της Καραβάτου χωρίς τον άντρα της. Μπας και ανεβάσει τα νούμερα και μπας και υπάρχει αλλαγή έστω για την Καραβάτου. Έτσι. Και να διασωθεί το καράβι τουλάχιστον με τον έναν. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο σύζυγός της κάνει πίσω, τώρα όμως, σε μια απόφαση η οποία είχε ληφθεί για τον χειμώνα, για τη νέα τηλεοπτική σεζόν προς Σεπτέμβρη. Το στάρτο του είπε φύγει τώρα. Απλώς επειδή γνωρίζει ο Κατσούλης ότι θα τελείωνε, λέει ας φύγω νωρίτερα από μόνος μου να το συζητήσω, που φυσικά και το αποδεχτήκανε, γιατί έτσι κι αλλιώς του χρόνου δεν θα υπήρχε, μπας και δουν στους δύο, στον ένα μήνα που απομένει, 1,5 μήνα, να είναι στο καράβι τη Μονιέρισα η Καραβάτου, μπας και διασωθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Που από ό,τι φαίνεται όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για εκείνη. Ή να κάνει κάτι άλλο στον τηλεοπτικό σταθμό του χρόνου, ίσως. Οι φήμες λένε πάντως ότι δεν επιθυμεί ο τηλεοπτικός σταθμός άλλου είδους συνεργασία. Και μένουμε εδώ. Αλλά όλα ήταν μια τελευταία προσπάθεια. Όλα του βέβαια Κατσούλη, ανατρέπονται. Είναι η τρίπλα που έκανε λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα. Έτσι ακριβώς. Έχει σουτάρει και περιμένουμε να δούμε αν θα μπει το καλάθι το τελευταίο μέσα ή όχι. Πολύ σωστά. Στο περίμενο είμαστε ακόμα. Έτσι ακριβώς. Και μένουμε εδώ.